Θα ήθελα να πάμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης μιας μάνας. Και νομίζω ότι αυτά που μας λέει δεν είναι μισές κουβέντες. Ποια είναι η πραγματικότητα στα σχολεία της Κρήτης, σε κάποια από τα σχολεία της Κρήτης. Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Και εμείς δεν θα το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Πάμε να δούμε τι μας λέει. Για ευνόητους λόγους, η συγκεκριμένη κυρία μιλάει με αλλοιωμένη φωνή. Και νομίζω ότι αν έστω και ένας κινητοποιηθεί, ίσως τα σχολεία μας να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια το προσεχές διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η συγκεκριμένη κυρία, την οποία την ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή απόψε. Βεβαίως η συνομιλία γίνεται με τη δική σας συγκατάθεση, όπως και η ηχογράφηση. Και αντιλαμβάνομαι, μετά από κάποια μηνύματα που ανταλλάξαμε, ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι ως μητέρα μαθητή σε σχολείο της Κρήτης για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και γενικότερα τις καταχρήσεις από ανήλικους μαθητές. Είναι κάτι που πια έχει γίνει ένα κοινωνικό πρόβλημα, θεωρείτε? Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και για το θέμα που φύγετε. Βεβαίως, είναι μια κατάσταση που υπάρχει χρόνια τώρα, αλλά βλέπουμε ότι με τα τωρινά γεγονότα, με τον εγκλισμό, με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, δυστυχώς χειροτερεύουν τα πράγματα στο σχολείο, λόγω ότι δεν υπάρχει επίβλεψη σωστή, οι γονείς με το να δουλεύουν, δεν θέλω να τους πω αδιάφορους, δεν θα ήθελα να πω ότι κάποιος γονιός είναι αδιάφορος, όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όσο αφορά μέσα στα σχολεία. Προσπαθούν και οι καθηγητές, προσπαθούν οι διευθυντές με ό,τι μπορούν, γιατί υπάρχουν και νόμοι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τους αφήνουν σε πολλά πράγματα να επέμβουν. Όμως υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Αρκεί να κάνετε και μία βόλτα τα πρωινά στα σχολεία, λόγω ότι δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχει κάποιος να είναι στην πόρτα ώστε να ανοίγει ή να κλείνει ή να βλέπει ποιος είναι να μπει μέσα στο εσωτερικό του σχολείου, ολονών των σχολείων, δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο. Επίσης και μια βόλτα από γευματινές έως βραδινές ώρες, στα προάβλια των σχολείων υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, τα οποία και πίνουν και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο αναφέρεται και εσείς σήμερα στο πρόβλημα που οδήγεται. Ως μητέρα μαθητή σε σχολείο της Κρήτης και με δεδομένο ότι το 2020 δυστυχώς και μέσα από το ρεπορτάζ εμείς έχουμε καταγράψει καταστάσεις μέθης ανήλικων μαθητών ακόμα και μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Είναι κάτι που σας ανησυχεί? Είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Εννοείται ότι με ανησυχεί, γιατί μεγαλώνω τα δύο παιδιά μου. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους, όμως ολοένα και περισσότερο λόγω, να σας πω κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς, θα μιλήσω π.χ. για τις ουσίες των ναρκωτικών. Λόγω ότι πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ φθηνές με τα λεγόμενα κοκτέιλ, επειδή λίγο το έχω ψάξει το θέμα, δεν είναι η ακριβή η κοκαίνη ή αυτά που ψάχνουν πολλά χρήματα ώστε να πλησιάσουν και να πάρουν τα παιδιά που δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Υπάρχουν κάποιες μορφές τώρα που είναι πάρα πολύ φθηνές και είναι τα λεγόμενα κοκτέιλ, έτσι τα λένε, που δεν ξέρεις και τι έχουν βάλει μέσα. Και μπορούν να τα πουλήσουν οι απλοί μαθητές, το 12χρονο, το 15χρονο, το 16χρονο, με 5 και 10 ευρώ. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ πολύ απλά μέσα στο σχολείο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει φύλαξη, το τονίζω αυτό, μπορεί πανεύκολα κάποιος μαθητής να εισχωρήσει ή και να έχει κάνει τα λεγόμενα κονέ του, ώστε να τα δώσει και να τα διοχετεύσει σε διάφορα παιδιά. Αυτό που λέτε το έχετε αντιληφθεί, το έχετε δει, το έχετε συζητήσει με άλλους γονείς και εκπαιδευτικούς εδώ σε σχολεία της Κρήτης? Εννοείται αυτό που σας λέω. Επίσης, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι όλοι οι γονείς πρέπει να μην δίνουν χρήματα στα παιδιά τους. Αυτά που προσεγγίζουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στοχοποιούν παιδιά που ξέρουν ότι κρατάνε χρήματα απάνω τους.
δεν θα πλησιάσουν ένα παιδί το οποίο δεν πάει ποτέ στο κηλικείο να ψωνίσει. Αντιθέτως, ένα παιδί που βγάζει ένα εικοσάρικο στο χώρο του σχολείου για να πάρει ένα κουλούρι, αυτό σιγά σιγά θα προσεγγίσουν. Και συγχρόνως θα το παρακολουθήσουν ώστε να δουν κατά πόσο υπάρχει οικονομική άνεση και να συνεχίσουν την όλη διαδικασία. Μητέρα είμαι, θέλουν να γνωρίσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα τα πάντα. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν και το τσιγάρο, μπορούν να πάρουν και ένα μπουκάλι και να πούνε σιγά βρε θα πιούμε όλοι από λίγο. Και αυτό το αφελές της αθωότητας της ευθυσίας και του γρήγορου ότι μεγαλώνω, θεωρώ ότι προκύπτει εκεί. Δεν νομίζω οι έφηβοι να έχουν σοβαρά προβλήματα όπως οι μεγάλοι ότι δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Για όλο αυτό το κομμάτι, ότι δεν όλα γίνονται στην ώρα τους και όλα γίνονται με ενημέρωση και έτσι πρέπει να γίνονται. Κύριε Δασκαλάκη, το κλειδί της υπόθεσης για μένα είναι η οικογένεια. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Μετά είναι το σχολείο, μετά είναι δυστυχώς το σχολείο που θα έπρεπε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ακόμα το κράτος, αλλά το νούμερο ένα είναι για μένα η οικογένεια. Τα πρότυπα που δίνεις, πρέπει να μιλάς με αυτούς τους εφήβους και να σας πω και κάτι. Έχοντας ένα έφηβο, θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της σημερινής νεολαίας και εφηβείας είναι πολύ καλύτεροι άνθρωποι από ότι εμάς τότε. Πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό πάση θυσία. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την σύντομη συζήτηση μαζί σας, να μου πείτε ποια είναι η αγωνία ενός γονέα και ποια θεωρείτε την αγωνία ενός παιδιού με βάση αυτά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, γιατί δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε αρκετά περιστατικά όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και γενικότερα τις καταχρήσεις από ανηλίκους. Και πολλά περισσότερα που δεν παίρνουν τη δημοσιότητα για να μην ένα σχολείο στιγματιστεί, γιατί η φήμη του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στην ενδοχώρα. Αλλά κύριε Δασκαλάκη, όταν και στην περιφέρεια, στα γλέντια μας, μην πάτε μακριά, έχουμε τα δεκάχρονα και τους βάζουμε το κρασί «έλα βρε άντρα μου» ή οτιδήποτε, λέμε σιγά τι έγινε, όλα αυτά προκύπτουν μετά τα επόμενα. Το αυτοκίνητο, όπως θα τους δώσουμε και το ποτηράκι η υγεία, όπως θα τους δώσουμε ενδεχομένως και μια φορά το τσιγάρο, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν το παιδί με το «Ωχ, βρε αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα».